συνεχίζουμε με το κήρυγμα, μελέτη, combination, συνδυασμό. We continue with the combination of our study. Που μιλάμε για τη θεραπεία. That we're talking, we're speaking about healing. Και έχουμε απαντήσει μερικά ερωτήματα καθώς κάνουμε αυτή τη μελέτη. And as we're doing this study, we have asked some questions. We have made some questions. Έχουμε απαντήσει τις ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, είμαστε σίγουροι ότι είναι το θέλημα του Θεού η θεία θεραπεία. As for example, are we certain that it's the Lord's divine plan of είμαστε healing? Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι το θέλημα του Θεού. Are we absolutely certain that healing is the will of God? Ότι ο Θεός θέλει τη θεραπεία μας. That God wills for our healing. Και το απαντήσαμε βέβαια. And we answered that. Και η απάντηση ήταν ότι ο Κύριος λέει ναι θέλω. And the answer was that the Lord says yes I will, I do. Μια άλλη ερώτηση που απαντήσαμε. Another question that was answered. Ήταν είναι το θέλημα του Θεού να πεθαίνει κάποιος σε μικρή ηλικία. Was it, is it the Lord's will for a person to die in a young age? Και είδαμε ότι όχι, δεν είναι το θέλημα του Θεού να πεθαίνει κάποιος σε μικρή ηλικία. And we saw that it is not God's will for someone to die at a young age. Και είχαμε πει αρκετά εδάφια. And we referenced quite a lot of verses. Και θέλω να δούμε ακόμα ένα-δύο που συνάντησα καθώς μελετούσα τις προάλλες. And I would like us to see a few more that I came across while I was studying the other day. Είναι από το Δευτερονόμιο 11. It's from the book of Deuteronomy, chapter 11. Δευτερονόμιο 11. Deuteronomy 11. Από το εδάφιο 16 θα αρχίσουμε. From verse 16. Λέει, προσέχετε εις εαυτούς, μη ποτε πλανηθεί η καρδιά σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς. Verse 16, take heed to yourselves that your heart be not deceived and ye turn aside and serve other gods and worship them. Πάμε στο 18, χάριν χρόνου δεν θα τα διαβάζω όλα. Θέλετε λοιπόν βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδία σας και εις την ψυχή σας. Verse 18, therefore shall ye lay up this my words in your heart and in your soul. Πάμε στο 19. Και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας ομιλούντες περί αυτών, καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Verse 19, and ye shall teach them your children, speaking of them, when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Και πάμε τώρα στο 21. In verse 21 now. Για ποιο λόγο όλα αυτά. For what reason do we do all these things? Δια να πολλαπλασιαστώσιν οι μέρες σας. That your days may be multiplied. Και οι μέρες των τέκνων σας επί της γης την οποίαν ο Κύριος όμως έμπρος τους πατέρας σας να δώσει σε αυτούς. And the days of your children in the land which the Lord swore unto your fathers to give them. Άρα ο Κύριος όχι μόνο προσθέτει ημέρες σε μας. So the Lord not only adds up days to our lives. Αλλά λέει θα πολλαπλασιαστούν. But he says that they will be multiplied. Και πώς ξέρετε ότι ο πολλαπλασιασμός έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα από την πρόσθεση. And how many of you know that that multiplication has more results? Άρα ο Κύριος πολλαπλασιάζει, όχι απλά αυξάνει τις μέρες μας. So the Lord multiplies our days, not only increases. Και αυτό είναι το θέλημα. And this is His will. Αυτό είναι το θέλημα. This is His will. Λοιπόν, διαβάσαμε από την Έξοδο και θα το ξαναδιαβάσουμε. So we read from the book of Exodus and we're going to read it again. Είναι εδάφια που θα τα πούμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. These are verses that we will repeat over and over and over again. Και πράγματα που θα τα πούμε τα ίδια ξανά και ξανά και ξανά. And things that we are going to repeat again and again. Για ποιο λόγο. For what reason. Γιατί κάτι πρέπει να ξυπνήσει μέσα μας. Because something needs to wake Γιατί up inside of us. Γιατί κάτι πρέπει να ζωντανέψει μέσα Because μας. Because something needs to come alive in us. Και να το πάρουμε όπως ο Κύριος θέλει να το
πάρουμε στα χέρια μας. And grab it, grasp it the way that the Lord wants us to. Έξοδος 15:26. Exodus chapter 15 verse 26. Και είπεν, εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τας εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδε μίαν των νόσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Μετά θα ψάλλουμε αυτόν τον ύμνο. Με θυμίζεις. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Όλα αυτά μας λέει θα γίνουν εάν ακούσεις. And the Lord tells us that all these things will happen if you hearken to my voice. Τι θα γίνει αν δεν ακούσουμε. And we had said, what will happen if we do not hearken to the Lord's voice? Αυτά τα είπαμε και την περασμένη φορά. We said that last time as well. Και είπαμε ότι απλά οι υποσχέσεις του Κυρίου. And we said that the promises of the Lord. Έχουν μερικές προϋποθέσεις. They have a few prerequisites. Ειδικά αυτές οι υποσχέσεις. Especially these promises. Που αρχίζουν με το εάν. That start with if. Εάν το κάνουμε, θα γίνει αυτό στη ζωή μας. If we do this, it will happen in our lives. Δεν είναι όλες οι υποσχέσεις του Κυρίου αθόρμητα που έρχονται στη ζωή μας. Not all of the promises of the Lord come spontaneously in our lives. Επίσης είχαμε, προσπαθώ να δω τις ερωτήσεις που απαντήσαμε, είχαμε πει ακόμα μια ερώτηση. We had also referred to another question. Και την απαντήσαμε και αυτό ήταν, μπορεί αυτός ο λόγος που είναι, όπως μας λέει, κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα. And we said, could this word that is sharper than any two-edged sword, να τον ακούσει κάποιος και να μην τον ωφελήσει? Can it be heard by a person and that person not be benefited by it? Και απαντήσαμε αυτή την ερώτηση. And we answered this question. Ότι ναι, είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. That something like that is possible. Και δώσαμε και εδάφια. And we gave verses for it. Όταν ο λόγος που ακούμε δεν ενώνεται με την πίστη. And we said that when the word that we hear is not united with the faith. Ναι, είναι δυνατόν αυτός ο πανίσχυρος, παντοδύναμος λόγος του Θεού. Then yes, it's possible that this mighty word of God. Να μην ωφελήσει κάποιον. Will not be of profit to a person. Και είπαμε ότι δεν βοηθά να πιστεύουμε απλά ότι ο Θεός κάπου κάποτε μπορεί να θεραπεύσει. And we said that it's of no profit to us believing that God, he can heal at some point. Όπως και δεν ωφελεί κάποιον να ξέρει ότι ο Θεός σώζει. As if in the same way it doesn't profit a person by just knowing that God can save. Απλά να το ξέρει, σαν εγκεφαλική γνώση. Just knowing it, just having knowledge about that. Θα πρέπει να γίνει προσωπικό. But it needs to become personal. Δεν είναι ο Ιησούς απλά σωτήρας. Jesus is not simply a savior. Αλλά είναι ο δικός μου σωτήρας. But he's my savior. Προσωπικά τον γνωρίζω, τον ξέρω, είναι ο σωτήρας μου. I personally know him, he is my savior. Με τον ίδιο τρόπο. So in the same way. Δεν είναι απλά ο Κύριος ένας θεραπευτής. The Lord is not just a healer. Ή ο θεραπευτής που απλά κάπου κάποτε όταν αποφασίσει θεραπεύει. Or a healer that at some point when he decides he's going to heal. Αλλά ξεκαθαρίσαμε ότι πάντοτε θέλει. But we made it clear that the Lord is always willing. Και ο Κύριος είναι ο ίδιος, δεν αλλοιούται, πάντα το κάνει. And the Lord is the same forever, he never changes. Και είδαμε ότι η θεραπεία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της διακονίας του Ιησού μας εδώ κάτω στη γη. And we saw that a healing was a very vital part of the Lord's ministry on the earth. Στην Έξοδο, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, φανερώθηκε στον λαό του σαν ο Θεός ο θεραπευτής. And as we saw before in the book of Exodus, the Lord manifested himself as the God the healer. Και όταν ο Ιησούς ήταν εδώ στη γη, and when Jesus was here on earth,
Συνέχισε με τη θεραπεία. He continued with healing. Και αυτό συνεχίστηκε αργότερα και με τους Αποστόλους. And this work was carried on later on with the Apostles. Συνεχίζει να γίνεται και να ισχύει και σήμερα. And it's still valid today. It's working Αλλά today. Είπαμε, But what did we say? Είπαμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. We said that there are some prerequisites. Εάν κάνεις If you do, εάν ακούσεις, if you hear, όχι απλά να το ακούσεις, αλλά να το ακούσεις με επιμέλεια, not just hear it, but hear it diligently, όχι μόνο να το ακούσεις με επιμέλεια, αλλά να το πράττεις στη ζωή σου, and not only hearken to it diligently, but make it action in your life. Τι άλλο μας λέει αν το φυλάξεις μέσα στην καρδιά σου, the word of God tells us that if you keep it inside your heart, Ακούσατε προηγουμένως την ομολογία του αδερφού Νίκ που λέει ο λόγος που ήταν μέσα βγήκε εκείνη την ώρα. And you heard Brother Nick's testimony before when he said that the word that was inside of me came out. Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε λόγος μέσα? What would have happened if there was no word? Τι θα γινότανε? What would have happened? Νομίζω θα τον ψάχναμε μέσα σε κανένα χωράφι. I believe we would have been looking for him in a field somewhere. Αλλά όχι, ο Κύριος είναι η προστασία μας. But no, the Lord is our protection. Και ο λόγος που με πίστη βγήκε από το στόμα του. And the word that came out with faith from his mouth. Δημιούργησε γύρω του αυτό τον κύκλο της προστασίας. It created this circle of protection around him. Και παρόλο που όλα ήταν σε αναταραχή δίπλα, and even though everything was in turmoil around him, κοντά του δεν υπήρχε καθόλου αναταραχή. But where he was near him, there was no turmoil. Αμήν, και τίποτα δεν τον άγγιξε. And nothing touched him. Το ίδιο ισχύει και για τη θεραπεία μας. And so the same thing is valid for our healing. Γι' αυτό μας λέει να φυλάξουμε τα λόγια του μέσα στην καρδιά μας. And that's why the Lord tells us to keep His commandments, His word is in our heart. Να είστε σίγουροι όλοι. Ότι όλοι σε κάποια στιγμή θα τα χρειαστούμε. And be certain that at some point we were going to need that. Όλοι μας. All of us. Όχι ένας ή μερικοί. Not just one person or όλοι a few of us. Θα έρθει η ώρα που θα χρειαστούμε αυτά τα λόγια. But every single one of us, there will come a moment where we will need this word. Γι' αυτό είναι καλό και ωφέλιμο για μας να τα έχουμε φυλαγμένα μέσα στην καρδιά μας. And that is why it's of good and profit to us to have it really kept in our hearts. Και μας λέει και κάτι άλλο εδώ. And it says something else here. Λέει να φυλάξεις πάντα τα λόγια του, πάντα όσα λέει, πάντα τα προστάγματα του. And it says that you should keep all of the statutes of the Lord. Άρα δεν θα φυλάξουμε μόνο αυτά που εμείς διαλέγουμε. So we will not only keep the things that we choose. Ή μόνο αυτά που εγώ νομίζω αυτό είναι σωστό. Εγώ νομίζω αυτό είναι λάθος. Or the things that we believe is right or we believe is wrong. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει για μας σήμερα. Or I believe this is not valid for us αυτό today. Είναι Παλαιά Διαθήκη. For us today. This is Old Testament. Ή τόσες και τόσες δικαιολογίες που βρίσκουν μερικές φορές οι άνθρωποι απλά για να μην υπακούσουν στο λόγο του Θεού. And so many other excuses that human beings can find only for them not to obey the word of God. Ή λένε για κάτι δεν το καταλαβαίνω. Or they might say, well, I don't understand that. Δεν είναι ανάγκη να τα καταλαβαίνουμε όλα. There's no need for us to understand everything. Αν και πιστεύω ότι ο Κύριος, όταν η καρδιά μας θέλει, ανοίγει το μυαλό μας. Even though I believe that when our heart is willing, our mind's open. Αλλά δεν μου λες όταν παίρνεις ένα χάπι. But can you tell me that if you take a pill, μήπως ξέρεις όλα που έχουν να κάνουν με αυτό το χάπι? Do you know everything that has to do with that pill? Ξέρεις όλα τα συστατικά? Do you know all of the ingredients? Ξέρεις πώς παρασκευάστηκε? Do you know how this pill was created? Και τι θα κάνει στο σώμα σου? And the effect that it's going to have on your body? Το παίρνεις γιατί απλά σου είπε ο γιατρός πάρε αυτό τρεις φορές την ημέρα. But you take it only because the doctor prescribed it to Όχι you. Όχι γιατί το καταλαβαίνεις. Not because you understand it. Εκεί το κάνεις όμως. But there, in that situation, you do it. Πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε αυτά που ο λόγος του Θεού μας λέει να κάνουμε. But how much more should we do the things that the Word of God tells us to do? Άρα προϋπόθεση είναι να ακούμε τον λόγο του Θεού με επιμέλεια. So a prerequisite for us is to hear the words of God diligently. Να πράττουμε το αρεστόν στους οφθαλμούς του. To do what is right before His eyes. Να δίνουμε προσοχή στις εντολές του. To take heed to His commandments. Και να φυλάξουμε
όλα, πάντα λέει τα προστάγματα and του. And keep all of his statutes. Τότε θα φανερώνεται στη ζωή μας σαν ο Θεός ο θεραπευτής. And then only the Lord will manifest himself as God the healer. Και ξέρετε, δυστυχώς στις μέρες μας, and unfortunately in our days, πολλοί άνθρωποι αντικατάστησαν το Λόγο του Θεού με διάφορες επικίνδυνες διδασκαλίες. A lot of people substituted the word of God with very dangerous teachings. Και μια διδασκαλία που μπορεί να ακούγεται φαινομενικά σωστή, and a doctrine that might sound correct, είναι αυτό που λένε μερικοί ότι ο Θεός τα έχει όλα υπό τον έλεγχο του. Is what many people say that God has everything under his control. Που εν μέρη είναι σωστό. That in part is right. Αλλά όχι με τον τρόπο που το λένε μερικοί. But not in the way that many mean it. Γιατί δίνουν την εντύπωση ότι όλα εξαρτώνται από τον Θεό. Because they give this idea that the impression that everything depends from the Lord. Και πως οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μου ή δεν συμβεί στη ζωή μου, and that everything that does happen or doesn't happen in my life, είναι το θέλημα του Θεού. Is God's will. Έτσι είναι τα πράγματα. But is this how things are? Αυτό κάνει μερικούς να αισθάνονται ότι απλά εγώ δεν έχω καθόλου ευθύνη. This makes some people feel, well, I have no responsibility. Είναι το θέλημα του Θεού ή δεν είναι το θέλημα του Θεού. It's God's will or it can be God's will. Ο Θεός θα αποφασίσει. God is the one who will decide. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. But this is not how things are. Αν ήταν έτσι δεν θα μας έλεγε εάν κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο. If it were so, the Lord wouldn't have told us that if you do these commandments, these things, θα γίνει αυτό στη ζωή σου. This will happen in your life. Δεν θα άρχιζαν τόσα πολλά εδάφια με το εάν. Verses will not begin with if. Αν ο Θεός έλεγχε υπ' αυτήν την έννοια τα πράγματα όλα. If the Lord in that sense was in charge of everything. Και προσέξετε γιατί είναι λεπτό σημείο και δεν θέλω να παρεξηγηθεί. And be careful because it's a very thin line and I don't want it to be misunderstood. Και εφόσον υπάρχει το εάν, and since there's if, αυτό σημαίνει ότι δεν εξαρτώνται όλα από τον Κύριο. That means that not all things depend on the Lord. Αλλά εξαρτώνται και από τη δική μας στάση. But it also depends on our stance. Από τη δική μας ανταπόκριση στο Λόγο του Θεού. And our response to the word of the Lord. Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε ανθρώποι με ελεύθερη βούληση. We're not robots, we're people with free will. Αν εμείς διαλέξουμε να κάνουμε κάτι που δεν είναι αρεστό στους οφθαλμούς του Κυρίου, and if we choose to do something that is not pleasing in the eyes of the Lord, αν εμείς δίνουμε την προσοχή μας οπουδήποτε αλλού αντί στο λόγο του Κυρίου, if we scatter our attention everywhere else but the Lord of God, τότε πώς μπορεί να φταίει ο Κύριος γιατί οι υποσχέσεις του δεν εκπληρώνονται στη δική μας τη ζωή? Then how can the Lord be responsible if his promises are not fulfilled in our life? Και πάλι ο Κύριος μας δημιούργησε με ελεύθερη βούληση. And again, the Lord created us as free moral agents. Μπορούμε να τον αγαπήσουμε και να αφοσιωθούμε στο να κάνουμε αυτά που λέει. We can love him and dedicate ourselves to the things that he says. Αλλά μπορούμε και να τον αγνοήσουμε στη ζωή μας. But we can also ignore him in our lives. Ή ακόμα και να επαναστατήσουμε εναντίον του. Or we can also rebel against him. Και δυστυχώς αυτό το κάνουν πάρα πολύ. And unfortunately that happens with a lot. Γιατί όταν κάποιος αρνείται το Θεό στη ζωή του, because when someone denies the Lord in their lives, αρνείται την πηγή της θεραπείας, την πηγή της προμήθειας, he denies the source of healing, the source of provision. Την πηγή της προστασίας, the source of protection. Όταν αφήνουμε τον Θεό έξω από τη ζωή μας, when we leave God out of our lives, σίγουρα βαδίζουμε προς την καταστροφή. Then we are surely heading again, towards destruction. Μερικοί όμως ίσως πούν, μα εγώ δεν αφήνω τον Θεό έξω από τη ζωή μας. But some people might say, well, I don't leave God out of my life. Μπορεί όχι συνειδητά, you may not do it consciously, αλλά αν διαλέγουμε να κάνουμε πράγματα που είναι ενάντια στον λόγο του, but if we choose to do things that go against his word, αυτό είναι σαν να κλείνει το Θεό έξω από τη ζωή μας. This is as if we're excluding God away from our lives. Ή τουλάχιστον σε μερικούς τομείς. Or at least in some areas.
Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Θεός, ο θεραπεύων σε. The Lord says, I am the God that healeth thee. Μπορούμε να πάρουμε αυτή την υπόσχεση του Θεού προσωπικά, να την κάνουμε δική μας? Can we take this promise of the Lord and make it our possession? Αν έχουμε διαθήκη με τον Κύριο, if we have a covenant with the Lord, και αν ακούμε με προσοχή αυτά που μας λέει, and if we diligently hearken to what he tells ναι, τότε μπορούμε να κάνουμε προσωπική αυτή την υπόσχεση του στη ζωή μας. Then we can make this, promise a very personal thing in our lives. Γιατί ο Θεός γίνεται σε μας, because the Lord becomes to us, αυτό που τον ομολογούμε ότι είναι στη ζωή μας. What we confess that he is in our lives. Αν τον ομολογήσεις σαν σωτήρα σου, if you confess him as your savior, he will become your savior, ο Κύριός σου, your Lord. Αν τον ομολογείς σαν θεραπευτή σου, θα γίνει θεραπευτή. If you confess him as your healer, then he will be so. Μιλήσαμε για όχλους πολλούς που ακολουθούσαν τον Κύριον Ιησού, and we spoke about a multitude of people that were following the Lord και Jesus. Και το πόσο σημαντικό ήταν να έρθουν να ακούσουν όπως μας λέει, and how important it was for them to come and to hear, to listen, και να θεραπευτούν από τις ασθένειες τους, and be healed of their diseases. Και αυτό αφορούσε οποιασδήποτε ασθένειες, and this referred to every kind of disease. Άρα επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά έτσι για να το καταλάβουμε καλά, so one more time we repeat so we can comprehend it, ότι η θεραπεία δεν έρχεται αυτόματα, that healing is not, it doesn't come automatically, αλλά μέσα μας πρέπει να αναπτυχθεί πίστης, but faith needs to be birthed in us, όταν ακούμε τις υποσχέσεις του Κυρίου, when we hear the promises of the Lord. Και ξέρετε, πολλές φορές προσευχόμαστε για κάποιον καινούριο, ας πούμε, που έρχεται στην εκκλησία να θεραπευτεί, and many times we pray for a new brother or sister that comes to our church to be healed, for example, χωρίς να έχει ακούσει προηγουμένως, without that person having heard the word of God before. Φυσικά, μερικές φορές μπορεί να γίνει, μπορεί να λάβει τη θεραπεία του μέσα στο έλεος του Κυρίου, όλα γίνονται. Of course, in many instances that can happen in the mercy of the Lord, αλλά a lot can take place. Όπως για να ακούσει και να δεχτεί τον Κύριο σαν σωτήρα του χρειάζεται, όπως για να πιστέψει και να δεχτεί τον Κύριο σαν σωτήρα του χρειάζεται να ακούσει. So as in the same way for him to believe and receive the Lord as his Savior, he needs to hear. Θα πρέπει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να ακούσει και για την θεραπεία. He needs to hear in the same way about healing. Και όταν λέμε να ακούσω, δεν υπονοεί να ακούσω σαν να ακούω μια πληροφορία. And when we say hear or listen, we don't mean it as listening to an information. Αλλά ακούω κατεβάζοντας το μέσα στην καρδιά μου. But I am allowing this word to sound down, όπως in my λέει, heart. Το φυλάτσουμε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά as μας. As we say, we keep this words of God in our heart. Νιώθουμε αυτόν τον λόγο του Θεού να ζωντανεύει μέσα and μας. And we feel this word of God being quickened in us. Πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι. We need to be absolutely sure. Και ξέρετε, δεν είναι όλα αυτά, όχι γιατί είναι δύσκολος ο λόγος του Θεού, and all these things happen not because the word of God is difficult, και δεν το καταλαβαίνουμε, and we are not capable to understand it, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο διάβολος θα κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι του για να μας εμποδίσει σε αυτή την κατεύθυνση. But we need to keep in mind that the devil is going to do everything that is possible for him to hinder us from going to that direction. Θέλει να μας τυφλώσει προς αυτή την κατεύθυνση, να μην βλέπουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. He wants us to be blindsided so we can't see the way of the Lord, the will of the Lord for our lives. Στρέφει την προσοχή μας αλλού. He turns our attention somewhere else. Αλλά τι πρέπει εμείς να κάνουμε? But what should we do? Να στρέψουμε την προσοχή μας στο λόγο του Θεού. To shift our focus, our attention to Αυτός the word of God. Είναι ο μεγάλος μας διδάσκαλος. He's our great teacher. Και είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να μας διδάξει. And he's the only one who can truly teach και us. Και να καταλάβουμε και να λάβουμε τα λόγια του μέσα στην καρδιά μας. In order for us to receive and accept his words in our heart. Ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια, one of my favorite verses, είναι από τις Παροιμίες, is from the book of Proverbs, 14:6, chapter 14 and verse 6. Αν έχετε τη βίβλο σας, πηγαίνετε εκεί, είναι ένα
πολύ καλό εδάφιο για να σημειώσετε. If you have your Bibles, please turn there with me. It's a very good verse for you to note down. 14:6. Proverbs 14, verse 6. Παριμίες 14:6. Proverbs 14, verse 6. Ο χλεβαστής ζητεί σοφίαν και δεν ευρίσκει. A scorner seeketh wisdom and findeth it not. Εις δε των συνετών είναι εύκολος η μάθησης. But knowledge is easy unto him that understandeth. Εις δε των συνετών είναι εύκολη η μάθησης. But knowledge is easy unto him that understandeth. Τι είμαστε εμείς? What are we? Τι είμαστε? What are we? Ακολουθούμε τον Κύριο, είμαστε παιδιά του Κυρίου. We follow the Lord, we are His children. Είμαστε συνετοί. We are wise. Και η μάθηση είναι εύκολη για μας. And learning is δεν easy είναι for δυσνόητα us. Τα πράγματα. The things of the Lord are not, we can easily understand them. Αμήν, ακριβώς αυτό μπορούμε εύκολα να τα καταλάβουμε. We can easily understand them. Γιατί θέλουμε τον Κύριο, θέλουμε τον Λόγο Του. Because we will the Lord, we want the Lord, we θέλουμε want His word. Τη σοφία Του we μέσα στη His ζωή wisdom μας. In our lives. Και προχτές με τον σύζυγό μου προσευχόμαστε για ένα αρκετά σοβαρό θέμα που πρέπει να πάρουμε κάποιες πολύ 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 σοβαρές αποφάσεις στη ζωή μας. And the other day we were praying together with my husband for a decision that we have to make about a serious matter. Και είμαστε σε δίλημα για το τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το θέμα. And we reached a dilemma because we didn't know what to do about this. Και καθώς μελετούσα το πρωινό, and as I was studying in the morning, πηγαίνετε στο Ψαλμό 25:12. Go with me to Psalms 25, verse 12. Διάβασα αυτό το εδάφιο. And I read this following verb. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο? Who is a man that feareth the Lord? Εγώ. Κύριε, σε φοβάμαι, σε σέβομαι στη ζωή μου. This is who I am, Lord. I fear you and I reverence you in my life. Αυτόν τον άνθρωπο, this person, θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει. Him shall he teach in the way that he shall choose. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι απάντηση σε προσευχή. So you can't tell me that this is not an answer. Κύριε, τι να κάνω? When you're asking and praying, Lord, what should I do? Να κάνω. Show me what should και I do. Και ο Κύριος σε παρηγορεί με αυτόν τον εδάφιο ότι εγώ θα σου δείξω την οδό που πρέπει να εκλέξεις. And in reply, the Lord comforts you with this verse, telling you, "I will show you the way that you shall find για and follow." Για μένα ήταν απάντηση από τον Κύριο. So this for me was a reply from the Lord. Και πρέπει να επιμένουμε στο λόγο του Θεού. And we need to insist in the word of God. Γνωρίζουμε και ιδιαίτερα μέσα από τις παροιμίες. We know, and especially through the book of Proverbs, ότι τα λόγια του Θεού είναι πνεύμα και είναι ζωή μας, λέει στις παροιμίες. That the words of the Lord, it says in the book of Proverbs, are life. Και έχουμε διαβάσει αυτά τα εδάφια. And we've read these verses. Θα τα ξαναδιαβάσουμε. Θα τα ξαναδιαβάσουμε. We will read them again. Παροιμίες 2 από το 20. Proverbs 2, verse 20. Παροιμίες 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο. Proverbs 2, verse 20. Υιέ μου, πρόσεχε εις τας ρήσεις μου, κλείνον το οτίον σου εις τα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμό σου, φύλατε αυτά εν την καρδία σου, διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίασις εις πάσαν αυτών τη σάρκα. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them and health to all their flesh. Τι μας λέει εδώ? What does it say τι here? Είναι τα λόγια του Θεού στη ζωή μας? The words of the Lord in our life? Είναι ζωή. Their life. Και είναι ίασις εις πάσαν αυτών τη σάρκα. And health to all their flesh. Και μετά λέει
Μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδία σου. And it says, keep thy heart with all diligence. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. For out of it are the issues of life. Και φυσικά όταν μας λέει για την καρδία μας, δεν εννοεί αυτό το όργανο που κάνει boom, boom, boom όλη την ώρα. And of course, when it speaks about the heart, it's not referring about the natural heart. Αλλά μιλά για το είναι μας, για τον εσωτερικό μας εαυτό. But it's referring about our being, για το πνεύμα μας. Our spirit. Εκεί πρέπει να κρύβουμε τα λόγια του Θεού. This is where we should hide, we should treasure the words of God. Για να είναι διαθέσιμα την ώρα που θα χρειαστούν. So that they will be available for us when needed. Στο 24 λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χειλαίων απομάκρυνων από σου. In verse 24 it says... Τέσσερα είναι. It's Proverbs 4. Τέσσερα είκοσι, sorry. Proverbs 4:20. Για να το διορθώσουμε μέχρι να το πεις, Χριστίνα μου. It's Proverbs 4:20. But put away from thee a forward mouth and perverse lips put far from thee. Τέσσερα είκοσι. Proverbs 4:20-24. Απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χειλαίων απομάκρυνε από σου. Η οφθαλμή σου ας βλέπω συνορθά και τα βλέφαρα σου ας κατευθύνονται εμπροσθέν σου. Let thine eyes look right on and let thine eyelids look straight before thee. Πού πρέπει να είναι προσιλωμένα τα μάτια μας? Where should our eyes be focused? Όχι σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Not on everything that is happening around us. Όχι στις καταστάσεις γύρω μας. Not on the circumstances around us. Όχι στα συμπτώματα πάνω μας. Or the symptoms on our bodies. Αλλά μέσα στο λόγο του Θεού. But in the word of the Lord. Εδώ πρέπει να είναι προσιλωμένα και εστιασμένα τα μάτια μας. This is where our eyes should be focused. Ας μην στρέφουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Let us not turn right or left. Να βλέπουμε τις καταιγίδες γύρω μας. Looking at the storms around us. Αλλά τα μάτια μας προσιλωμένα στο λόγο του Κυρίου. But our eyes should be fixed in the word of the Lord. Στάθμιζε το βήμα των ποδών σου και πάσε οδή σου θέλου συγκατευθυνθεί. Ponder the path of thy feet and let all thy ways be established. Ας προσέχουμε πάντοτε να βαδίζουμε σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου. Let's be careful to always walk according to the word of the Lord. Μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, απόστρεψον τον πόδα σου από κακού. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Ακόμα μια φορά επαναλαμβάνουμε τι μας λέει σε αυτό το απόσπασμα. One more time we repeat what does it say on this portion of scripture. Να προσέχουμε στα λόγια του. That we need to pay attention to his words. Η προσοχή μας 100% στραμμένη εδώ. That we should give him our undivided attention. Για να μην δίνουμε προσοχή στις αμφιβολίες που ο διάβολος προσπαθεί να φέρει. So that we will not pay attention to the doubts that the devil will try to throw at us. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει στο εδάφιο 21 τα μάτια μας στηριγμένα και εστιασμένα εδώ. And this is why it says in verse 21 that our eyes should be fixed and should not depart from the word of God. Το εδάφιο 22 μας είπε ότι είναι ζωή και είναι ίασης, θεραπεία, αποκατάσταση στη σάρκα μας. In verse 22 it says that they're alive, they're restoration and healing on our flesh. Και να τα κρατήσουμε τα λόγια του μέσα στην καρδιά μας. And keep these words with diligence in our hearts. Που είναι πολύ σημαντικό. That is very important. Γιατί την ώρα της δυσκολίας. Because during the times of hardship. Από το στόμα μας. Out of our mouth. Θα βγει ακριβώς αυτό που έχει μέσα η καρδιά μας. What is exactly in our hearts will come forward. Αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει αμφιβολία. If there's doubt in our hearts. Αν υπάρχει φόβος. If there's fear. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει, αυτό θα βγει έξω. This is what will come forth. Αν όμως υπάρχει μέσα στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, but if the word of God is in our hearts, και είναι εκεί ζωντανός, and it's there alive, με την πρώτη δυσκολία αυτό είναι που θα βγει από το στόμα μας. With the first difficulty that we will face, it's the first thing that will come out of our mouth. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την περίπτωση με τη μαμά μου. And I will never forget the case with my mother. Προς το τέλος της ζωής της, towards the end of her life, δεν
αναγνώριζε σχεδόν κανέναν, ούτε εμάς τα παιδιά της. She couldn't recognize even us, her children. Και όταν της αρχίζαμε κάποιο εδάφιο, but as soon as we will start saying a verse to her, το τελείωνε. She would finish it. Όχι ένα και δύο και τρία εδάφια. Not one or two or three verses. Σχεδόν όσα εδάφια θυμόμασταν εμείς. But all the verses that we could remember. Αρχίζαμε το εδάφιο και το τελείωνε. We will start, we will begin the verse and she will finish it. Γιατί ήταν γυναίκα που αγαπούσε τον λόγο του Θεού. Because she was a woman who loved the word of God. Πολλές φορές, παρόλο που έμενε πίσω στα βοηθητικά, even though she, στο σπίτι μας, she was staying in our house. At the back part of our house. Πολλές φορές την άκουγα να κάθεται μέσα στην αυλή. Many times I could hear her sitting at the backyard. Άκουγα εγώ τι έλεγε διαβάζοντας το λόγο του Θεού. And I could hear what she was saying by reading the word of God. Και αυτά τα λόγια μπαίνανε μέσα στην καρδιά της. And these words would enter into her heart. Και όταν τα χρειάστηκε, όταν χρειαζόταν, ήταν εκεί ο λόγος του Θεού. And when she needed them, the word of God was there available. Δόξα στον Κύριο για άτομα που πραγματικά πάνε μέχρι τέλος. So glory to the Lord for people who go to the end. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13. If you remember from the book of Matthew chapter 13. Έχουμε την παραβολή των ζυζανίων. We have the parable of the Ματθαίος 13 από το 24 θα διαβάσουμε. Matthew 13 verse 24. Άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι ήρθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσον του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε ευλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, «Κυρίε, καλόν σπόρο δεν έσπειρασεν το αγρό σου. Πόθε λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Αυτή είναι η δουλειά του εχθρού της ψυχής μας. Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Η δε δούλη είπε προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπε, «Ουχή, μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια εκριζώσετε με ταυτόν το σίδον». Verse 24, another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? And this is the work of the enemy of our soul. He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Will thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Βλέπετε, ο εχθρός θα έρθει να βάλει τις αμφιβολίες του. And so you see that the enemy will come and bring his doubt. Τα ζυζάνια όλα αυτά που θα φέρει στο μυαλό μας. All the tares, all these things that he will bring to our minds. Γι' αυτό και πρέπει οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας ιδιαίτερα. And this is why the promises of the Lord in our lives and especially in our hearts. Να είναι δυνατότερες, να είναι μεγαλύτερες. They should be stronger and greater. Να είναι πιο ζωντανές από κάθε τι, κάθε αμφιβολία που θα προσπαθήσει να φέρει ο εχθρός. Kind of και πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της θεραπείας τώρα. And now we go to the case of healing. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. The Lord says, I am the God that healeth thee. Εάν ο διάβολος έρθει και σου βάλει την αμφιβολία, if the enemy, the devil, comes and he brings doubt to you, σου πει, η δική σου περίπτωση είναι δύσκολη. And tells you, well, your case is difficult. Και κοίτα πόσοι δεν θεραπεύτηκαν και ήταν καλοί άνθρωποι. Look around you how many people have not been healed and yet they were good people. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Let's make something clear. Το να είναι κάποιος καλός άνθρωπος δεν του εξασφαλίζει αυτόματα τη θεραπεία. The fact that a person may be a good person doesn't qualify him for healing. Και σε κάποιο από τα επόμενα κηρύγματα θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για
Γιατί οι καλοί άνθρωποι μπορεί να αρρωστήσουν. And in one of the next sermons we're going to speak about why good people might fall sick. Πώς μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζυζάνια How του εχθρού. How can we efficiently fight these tares of the enemy? Μόνο με την προσοχή μας στον Άγιο Λόγο του Θεού. Only by turning our focus, our attention to the Word of the Lord. Πες του, Κύριε, εφόσον το λέει ο Λόγος σου, για μένα είναι η απόλυτη αρχή μου. Tell him, Lord, since your word says so, then this is my absolute principle. Αφού εσύ το λες, το πιστεύω. If you say it, I believe it. Το λες και λες, αν εγώ το ακούσω με επιμέλεια και το κρύψω μέσα στην καρδιά μου. You spoke it and you said that if I diligently hear it and I keep it in my heart. Τότε τίποτε κακό, καμία ασθένεια δεν πρόκειται να έρχεται πάνω μου. Then no evil, no disease will come on me. Και να έρθει, θα την αντιμετωπίσω με το δικό σου λόγο. And even if it comes, I will deal with it with your word. Γιατί εσύ είσαι ο Κύριος, ο θεραπεύων με. Because you are the God that healeth me. Θα πει κάποιος τώρα, μα καλά, αφού λέει ότι ούτε καν θα έρθει ασθένεια πάνω σου. Someone might say, well, it says that sickness will not even touch you. Έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα, αλλά ας μην ξεχνάμε. This is how things ought to be, but let's not forget. Ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μολυσμένο από τον αέρα μέχρι το νερό, μέχρι τα φαγητά, μέχρι το χώμα, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. That we live in an environment that is polluted from the water, the air, and everything else that is around us. Γι' αυτό ακόμα περισσότερο έχουμε ανάγκη αυτά που μιλάμε τώρα για τη θεραπεία. And this is why even more we are in need of these things that we are speaking about healing. Άρα δεν πρέπει να δίνω εγώ ίδια προσοχή ούτε καν στο πώς νιώθω. So I shouldn't pay attention not even to my feelings. Δεν πρέπει να δίνω προσοχή στο τι συμβαίνει γύρω μου. I shouldn't pay attention to what is happening around me. Ούτε στην αναφορά των γιατρών. Neither the report of the doctors. Και επαναλαμβάνω ότι σεβόμαστε τους γιατρούς. And I repeat that we do respect doctors. Χρειάζονται, είναι βοήθεια. They're a necessary help. Αλλά ο μεγάλος γιατρός είναι ο Κύριος. But the great physician is the Lord. Εκεί που οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια. Where the ability of the doctors falls short. Είναι που χρειαζόμαστε το μεγάλο γιατρό στη ζωή μας. This is where we are in need of the great physician in our lives. Ούτε η αναφορά των γιατρών δεν πρόκειται να με καταβάλει. So neither the report of the doctors is going to overwhelm me and overcome me. Θα σας πω μια ομολογία, κάτι που μου είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια. I will share with you a testimony of something that happened to me a few years back. Μπορεί να έχει και 20 χρόνια. It could be 20 years now. Θυμάμαι ξύπνησα έναν πρωινό. I remember waking up one morning. Και είχα ιδρώσει, ήταν καλοκαίρι. And I was sweating, it was summer. Και όπως άγγιξα εδώ, σε αυτό το μέρος κάτω στο λαιμό μου. And as I touched the area down where my neck is. Για να σκουπίσω τον ιδρώτα. To wipe away the sweat. Ένιωσα κάτι περίεργο εδώ. I felt something strange in ήταν there. Ένα κουβαράκι. It was like a small lump. Δεν είπα τίποτα, ούτε στο σύζυγο μου είπα κάτι. I didn't tell that to my husband. Προσευχόμουν για αυτό το πράγμα. I was praying about it. Αλλά αντί να φεύγει, μεγάλωνε. But instead of it leaving, it was growing. Και θυμάμαι είχε γίνει περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού. And I remember it was up to the size of a nut, of a walnut. Και άρχισε να φαίνεται και προς τα έξω. And it started showing out. Και τότε αποφάσισα να το πω στο σύζυγό μου, γιατί θα το έβλεπε ούτως ή άλλως. And this is when I decided to share with my husband because he was going to see it either way. Και για να δείτε πόσο παίζει ρόλο ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσει και ο άλλος. And this is for you to see how much of a great role it plays the αυτός που θα το ακούσει. How the reaction of the person who is going to hear it will be. Η πρώτη αντίδραση ήταν, μου είπε, μήπως θέλεις να πάμε στο γιατρό. His first reaction was, would you like us to go to the doctor?
Είπα όχι, δεν θέλω να πάω. I said no, I don't want to go. Όχι γιατί δεν πάμε στους γιατρούς, πάμε στους γιατρούς. Not δεν έχω πρόβλημα. We don't visit doctors, we go to doctors. Εκείνη τη συγκεκριμένη φορά δεν ήθελα να πάω. But right on that instance, I didn't want to go. Αλλά αυτό που λέω με τον τρόπο που το αντιμετώπισε. But what I'm saying about the way that he reacted and dealt with it. Τι είναι το πράγμα, τι είναι το... Να μου βάλει φοβία μέσα στο μέσα μου. He didn't panic in order for him to put fear inside my heart. Απλά με ρώτησε. Μου έδωσε την επιλογή. He simply asked me and gave me the option. Χωρίς να με πιέσει. Without pressuring me. Θέλεις να πάμε σε ένα γιατρό να δούμε τι είναι. Would you like us to go to a doctor and see what that is? Και θυμάμαι εκείνες τις μέρες ήταν έτσι πολύ ζωντανεμένος ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά μου. And I remember during those days the word of God was very vivid in my heart. Του λέω όχι, δεν θέλω να πάω. And I said no, I don't want to go. Γιατί ό,τι και να το ονομάσουν οι άνθρωποι, because no matter of the name that doctors are going to give it, ό,τι και να το ονομάσουν οι γιατροί, no matter the name that they're going to give it, είτε μου πούν είναι κίστη, whether they tell me it's a cyst, είτε μου πούν είναι καρκίνος, or it's a cancer, είτε μου πούν είναι, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι, ένα απόστημα, or a cyst or a lump, infection. Or an infection. With an infection. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να φύγει. What's important is that it needs to go. Και επαναλαμβάνω, μην το πάρετε αυτό και να πείτε, η αδερφή Άντρη μας είπε να μην πηγαίνουμε στους γιατρούς. Don't take that as an example and say that Pastor Andrew told us not to go to doctors. Όχι, να πηγαίνετε στους γιατρούς no, όταν χρειάζεται. No, you need to go to doctors when it's necessary. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένιωθα μέσα μου ότι δεν έπρεπε να πάω. But in that particular case, I felt it inside of me that I didn't want to go. Και με την προσευχή, για να μην το πολυλογώ, and in during prayer, αρκετό διάστημα πέρασε, αλλά αυτό το πράγμα εξαφανίστηκε από πάνω. A long time passed by, but this thing disappeared from my body. Και θυμάμαι, είχα πάρει τη Χριστίνα σε ένα οτορινολαρυγκολόγο για απορούσε τον λαιμό της για κάτι απλό. And I remember I had took Christina to a doctor, the ENT doctor. Για τον λαιμό της και απλά του το ανάφερα. Του λέω έτσι και έτσι, είχε βγει ένα πράγμα εδώ και μου λέει έλα να δω τον λαιμό σου. Κοιτάει τον λαιμό μου, δεν είχε τίποτα. And he wanted to look at my throat, he said let me take a look at it and he didn't found anything. Εν τω μεταξύ και με είχαν στείλει και για υπέρηχο μετά. And then they had sent me for ultrasound, just in case. Αυτός που μου έκανε τον υπέρηχο ήταν ένας συμμαθητής του αδερφού μου. And the person who conducted the ultrasound was a classmate of my brother. Και μου λέει, Άντρη, και να υπήρχε τέτοιο πράγμα, αφού μου λες ότι υπήρχε, σε πιστεύω, δεν φεύγει χωρίς χειρουργείο. And he told me, even if this thing was in your body, it cannot go away without an operation. Δεν φεύγει χωρίς χειρουργείο κάτι τέτοιο, στο μέγεθος που μου λες. To the size that you're telling me that it is. Όπως και να έχει το ζήτημα, δίνουμε τη δόξα στον Κύριο, γιατί πραγματικά έφυγε με την προσευχή. But no matter how things are, we give all the glory to the Lord because it left, it went away with prayer. Αλλά όταν πλέξεις με γιατρούς, but when you're entangled with doctors, they send you from one thing to another. Λοιπόν, μετά μου λένε θα πας να κάνεις αναλύσεις αίματος για να δούμε μήπως είναι ο θυρόιδης. Then they told me you need to do some blood tests just to see if it's your thyroid. Και ανεξάρτητα με το εκείνο το πράγμα, εκείνο έφυγε. And that the other lump had gone away. Απλά ήταν αμέσως μετά. That was a separate thing. It was right after it. Έκανα αναλύσεις και πραγματικά η ορμόνη για το θυρόιδη ήταν διπλάσια από το κανονικό. And I did the tests and the hormone for the thyroid was a double. Και πήγα σε ενδοκρινολόγο. And I went to an endocrinologist. Και μου λέει θα αρχίσουμε θυροξίνη. And he told me we're going to start with thyroxine. Και λέω μπορούμε να το αναβάλουμε για λίγο. And he said can we just postpone it for a little while? Εντάξει, περιμένουμε λίγο. And he said, okay, we can wait for a little while. Τρεις μήνες είναι εντάξει. I said, is 3 months enough? Μου λέει, θα περιμένουμε. He said, we can wait. Και θα ξαναεπαναλάβεις τις εξετάσεις. And you will repeat the tests. Θυμάμαι τότε ήμασταν ακόμα στο παλιό το κτίριο. I remember back then we were in the old building. Και προσευχόμασταν το
πρωινών εκεί στην εκκλησία. And we were praying during the day in the church. Και δεν ήξερα πόσο έπρεπε να είναι η ορμόνη. And I didn't know the number of the levels of the hormone what it should be. Και προσευχόμουν, Κύριε, κάνε αυτή την ορμόνη να κατέβει στο 2,00. And I prayed and I said, Lord, let this hormone come down to 2.00. Ήτανε 4,7, I think it was about 4.7. It was very high. Πάνω από το διπλάσιο. It was more than normal. More than double. More than double. Και πραγματικά επανάλαβα τις εξετάσεις μετά. And so I repeated all these tests again. Και όταν πήρα τα αποτελέσματα. And when I took received the results. Η ορμόνη ήταν 2,00. The hormone was 2.00. Είναι τυχαίο. Is this by accident? Είναι αυτό το πράγμα τυχαίο? Could this be by random? Δεν είναι αυτό το γαϊδουράκι. It is not this little donkey. Ξέρετε την ιστορία με you το know γαϊδουράκι. The story of the little donkey. Που πολλές φορές νομίζουμε εγώ προσευχήθηκα, εγώ έκανα, γι' αυτό έλαβα. Όχι. The many times we think it's because I prayed, this is why I received. Ο λόγος του Θεού όταν είναι κρυμμένος μέσα στην καρδιά μας και βγει στην κατάλληλη στιγμή. When the word of the Lord is hitting our hearts and it comes out in the necessary φέρνει moment. Φέρνει αποτελέσματα. It brings forth results. Θα φέρει τα αποτελέσματα. It will bring forth the results. Γι' αυτό μην απογοητεύεσαι. And this is why don't ο get disappointed. Ο λόγος που το λέμε είναι για να λάβουμε θάρρος. The reason we say that is for us to receive courage. Ότι άσχετα με το τι αντιμετωπίζουμε. That despite what we have to go through. Άσχετα με το πόσο σοβαρά μπορεί να είναι τα πράγματα. Despite how serious the things could be. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε κάτι πιο όχι τόσο σοβαρό. In the same manner we will deal with something that is not as serious. Και με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε κάτι σοβαρότερο. And in the same manner we will deal with something more severe. Και το είπα και την άλλη φορά. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι αυτό συμβαίνει κάθε φορά που προσεύχομαι. And I said that the other day I wish that these things would happen each time I prayed. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. This is how things ought to be. Αλλά δεν είναι. But they're not. Πάντα. Always. Θα έπρεπε να είναι έτσι. They should be like γιατί that. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αληθινός και δεν αλλάζει. Because the word of God is alive and real and never changes. Όταν το βάζουμε σε εφαρμογή με πίστη. And when we put it into effect, we set it into effect with faith. Πάντοτε τα αποτελέσματα που πρέπει, που περιμένουμε. It always brings forth the results that we're expecting. Okay. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να δούμε, αδερφέ Κυριάκο, μπορούμε ένα βίντεο, σας το είχα υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά. Right this moment I want us to watch a video that I had promised you the other time. Ένα λεπτοδάκι, είχαμε μιλήσει τις προάλλες για το Λόγο του Θεού ότι είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομο μάχαιρα. We spoke about the word of God and we said that is sharper than any two-edged sword. Και όταν ο Ιησούς διέταξε τον παραλυτικό να περπατήσει. And when Jesus commanded the paralyzed man. Αυτός ο λόγος μπήκε μέσα στο σώμα του. For him to walk, this word came into his body, it entered his body. Και άγγιξε αυτά τα νεύρα αυτούς τους μυς. It touched the nerves and the muscles. Και τους έδωσε τη δύναμη. And gave them the necessary strength. Και έγινε αυτό το θαύμα. And this miracle took place. Σε αυτό το βίντεο που θα δούμε αυτή τη στιγμή. In this video that we're going to watch. Και ίσως το δούμε δύο φορές, δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλο. And maybe we'll watch it twice. Για να εξηγούμε, να μεταφράζουμε μερικά πράγματα. So we can translate a few ας το δούμε things. Πρώτα. So let's watch it first. Βασικά είναι η θεραπεία μιας There's a whole lot that I don't recall specifically, but I know this. The car vehicle was upside down and they were trying to get me out. And there was music playing in my head. On a snowy Christmas day in 1987. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Είναι αυτή η κοπέλα η οποία είχε ένα πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα. Λέει ήταν Χριστούγεννα κιόλας του 87 και αυτή η κοπέλα ήταν σε ένα τροχαίο και προσπαθούσαν να την βγάλουν ένα ατύχημα
και προσπαθούσαν να τη βγάλουν μέσα από το αυτοκίνητο. Ναι. Dahlia Knox was in a car with her sister and brother-in-law when they were hit by a drunk driver. Κάποιος μεθυσμένος οδηγός τους είχε χτυπήσει. Then I went unconscious. And so then I woke up in the hospital. Although the others escaped with minor injuries, the crash left Dahlia paralyzed from the waist down. Παρόλο που οι άλλοι είχαν τραυματιστεί απλά ελαφρά, αυτή η κοπέλα είχε μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω. Doctors told her she would likely be confined to a wheelchair the rest of her life. Και οι γιατροί της είχαν πει ότι για το υπόλοιπο της ζωής της θα μείνει επάνω στο αναπηρικό καρότσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να περπατήσει ξανά. There on, I had to, I mean, I went through, like, what do I do from here now? Where do I go from here? Αυτή η κοπέλα ήταν και οδηγός λατρείας σε μια εκκλησία και συνέχισε να διακονεί. Dahlia was determined to live her life. An accomplished gospel singer, she continued her work in music ministry, but her life was hard. I would continue to go and sing, and I would push myself, you know, into the restroom or the shower, whatever, and then I would drag myself into the car, and I would push myself. It was one of those things where you had to drag yourself, you had to push yourself. Dahlia believed, παρόλο που διακονούσε και συνέχισε να πηγαίνει στην εκκλησία, η ζωή της ήταν πολύ δύσκολη, γιατί έπρεπε να σπρώχνει κυριολεκτικά τον εαυτό της από και προς το τροχοκάθισμα για να μπει στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε. Ήταν γενικά κάτι το πολύ δύσκολο. God would heal her as people prayed constantly for her. But after a decade passed with no changes, πέρασε μία δεκαετία και ενώ προσευχόντουσα, λέει, για τη θεραπεία της, άρχισε να χάνει τις ελπίδες της. Started to lose hope. I didn't like going to altar calls because every time I would go somewhere, the service would change to a healing service and somebody would try to pull me out of the chair. And I've been plopped, dropped, flopped and flipped, and you know, to the point where I was like, I just can't go through that anymore. Είχε υποφέρει αρκετά πράγματα, τη σήκωναν ότι θα θεραπευτεί κλπ. While attending a Christian conference, she was captivated by one of the speakers, Bishop Levi Knox. It was so amazing because he didn't see the wheelchair, he saw beyond the wheelchair. He later became her husband. Παντρεύτηκε τελικά με αυτόν τον ποιμένα. A major source of inspiration for Dahlia. I remember him taking me in front of the mirror at home and holding me up and just say, I want you to see yourself standing. Κάτι he πολύ would... σημαντικό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Λέει, με έπαιρνε και με κρατούσε μπροστά στον καθρέφτη και της έλεγε, φαντάσου τον εαυτό σου να στέκεται, φαντάσου τον εαυτό σου θεραπευμένο. Με έπαιρνε, λέει, και χορεύαμε και τα πόδια μου κρεμόντουσαν καθώς με κρατούσε και... Take me and dance with me, and just, you know, as my legs would dangle, he would take me around, and he was one that always continuously tried to put hope and faith in me as to think beyond that, even though at times I was frustrated about it. By 2010, Dahlia had been in a wheelchair for over 22 years. Ήταν για 22 χρόνια πάνω στην αναπηρική καρέκλα. 22 χρόνια. Όχι μια μέρα, ούτε δύο, ούτε ένα μήνα, ούτε δύο. 22 ολόκληρα χρόνια αυτή η γυναίκα ήταν σε αναπηρικό καρότσι. Her husband attended a conference hosted by evangelist Nathan Morris. The evangelist went up and he started speaking on healing and all that. Had I known it was a healing service, I have to be honest, I would have never gone. Αν ήξερα, λέει, ότι θα ήταν συνάθρηση θεραπείας, δεν θα πήγαινα καν. The church with her husband when Pastor Morris started praying for her. Here I am confined for 22 and a half years in this wheelchair. And for the first time in the longest time, I find myself that something could possibly really be προσπαθούσα, happening. Λέει, μετά από τόσα χρόνια να πείσω τον εαυτό μου ότι υπάρχει μια πιθανότητα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
I said, I'm feeling something in my legs. The power of God is all over this sister right now. She normally has no feelings, but she can feel our hands on her legs. And she's had no feelings. I had to get to the heart of it. And the heart of it was, are you willing to risk your pride and take? Λέει, έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα. Την καρδιά μου. Είσαι διαθέσιμη να γίνεις ρεζίλη, να ρεζιλευτείς μπροστά από όλους. Και έπρεπε να πείσει την καρδιά της ότι αξίζει τον κόπο να βγει για προσευχή. Ναι. A step of faith, even if you fall. Έστω with the assistance of her husband, Delia slowly rose. She later stumbled and sat back down, fighting to block out the doubts flooding her mind. I remember the words that he prayed were, let faith arise in this woman of God. Ας εγερθεί η πίστη μέσα της. Αυτό είναι που προσευχόταν ο άνθρωπος του Θεού. Να μεγαλώσει μέσα της η πίστη. Faith is in the present, in the now. It's standing between two present terms. Now, faith is. And I sat there and a righteous indignation came in me, a righteous anger άρχισα came in me. Άρχισα να νιώθω ένα δίκαιο θυμό μέσα μου, λέει. I just said to them, I just said, just worship, just worship, just worship, because I wanted to drown everything that was going out. I just worship, just right, worship, worship, worship. Then her husband and Pastor Morris helped her back on her feet. She took a few steps on her own. Then, as the congregation sang and prayed, Delia started walking around the church. You can move on your hips. And so I thought, was I moving on my hips? I just started moving my knees up and down, and I started bouncing on my knees. It was like the awakening. This is really happening. Ήταν σαν να ξύπνησα, λέει, ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. She began to take those steps and began to walk. It was like the word that had already been spoken, beholding the word, hearing the word, and now the manifestation of the promises of God was being fulfilled right before our eyes. Οι υποσχέσεις αυτές που ήταν μέσα μας, λέει, εκπληρωνόντουσαν μπροστά στα μάτια μας. It was phenomenal. It was life-changing for us. Over the following week, she says God began to strengthen her legs. 3 weeks later, she walked in front of her own congregation for the first time. Σε 3 εβδομάδες μπορούσε να περπατήσει κανονικά, λέει, μπροστά στην εκκλησία της. Για πρώτη φορά. Today, Delia leads worship at Living Word Christian Church in Mobile, where her husband is the pastor. She also dances with him every chance she gets. Δόξα στον Άγιον Κύριο. The miracle is the joy. Δόξα στον Άγιον Κύριο μας. Glory to our Holy Lord. Ο Θεός μας είναι ζωντανός Θεός. Our God is a living God. Είναι ζωντανός Θεός. He's a living Μη God. Μου πεις ότι η δική σου περίπτωση είναι πιο δύσκολη από αυτή. You can tell me that your situation Επί is harder. Επί 22 χρόνια και μισό αυτή η γυναίκα καθόταν επάνω στο κάθισμα. For 22 and a half years this lady was sitting on the wheelchair. Γιατί? Why? Μήπως ο Θεός την ήθελε να κάτσει εκεί 22 χρόνια? Is it possible that the Lord wanted her to sit there for 22 years? Όχι. No. Θα μπορούσε να έπαιρνε τη θεραπεία της αμέσως. She could have received her healing instantly. Αμήν. Αλλά έπρεπε η πίστη να εγερθεί μέσα της. But faith needed to be awakened within her. Έπρεπε να ζωντανέψει μέσα της ο Λόγος του Θεού. The word of the Lord needed to be quickened inside of her. Και να απλώσει το πνευματικό της χέρι και να πάρει αυτό που της έδινα. And reach out her spiritual hand and grab what was offered to her. Είναι σαν να λέω, Χριστίνα μου, σου δίνω αυτό το στυλό. It's as if I'm saying, Christina, I am offering you this pencil. Τι θα πρέπει να κάνει η Χριστίνα? What should Christina do? Αν δεν κάνει κάτι, θα το πάρει? If she doesn't do an action, will she take it? Θα το πάρει? Will she take it? Τι πρέπει να κάνει? What should she do? Πρέπει να απλώσει το χέρι της. She needs to reach out her hand. Και να το πάρει από το χέρι μου. And take it from mine. Το ίδιο είναι και πνευματικά. It's in the same way spiritually. Ο Κύριος λέει, λαμβάνει.
λαμβάνουμε τη θεραπεία μας. The Lord says that we receive our healing. Την έδωσε για μας. He gave it to us. Στον τυφλό είπε ανάβλεψε, πάρε δηλαδή τη θεραπεία σου. To the blind man he said receive your healing. Αλληλούια, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το Λόγο του Θεού. And this is why it's very important for us to hear the Word of God. Μέσα στην καρδιά μας. And keep it in our hearts. Amen. Ήθελα να σηκωθούμε όλοι πάνω και να προσευχηθούμε. I wanted us all to stand up and pray. Hallelujah. Κλείσε τα μάτια σου αυτήν την ώρα και επικεντρώσου στον Κύριο. Close your eyes right now and focus on the Lord. Κύριε μας. Our Lord. Hallelujah. Ο λόγος σου είναι ζωντανός και αληθινός, Κύριε. Lord, your word is true. Ο λόγος σου είναι ναι και αμήν, Άγιε Θεέ μου. Your word is yes and amen, my Lord. Είσαι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. You're the same yesterday, today and forever. Με την εξουσία που εσύ μας έδωσες, Κύριε. With the authority that you have granted us. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και δια του αίματος του Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus and by the blood of the Lord Jesus Christ. Διατάζουμε κάθε αρρώστια, κάθε ασθένεια να εξαφανιστεί από αυτόν τον χώρο. We command every sickness and every disease to disappear from this place. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός των θαυμάτων, Κύριε. Lord, you are the God of miracles. Εσύ το έδωσες σε μας, Κύριε. You gave it to us, my Lord. Και απλώνουμε το πνευματικό χέρι της πίστης και παίρνουμε τη θεραπεία μας αυτή την ώρα. And so we reach out our spiritual hand and we receive our healing Κύριε, right this moment. Κύριε, έχουμε εμπειρευτεί πολλές φορές το δικό σου άγγιγμα, τη δική σου θεραπεία. Lord, we have experienced multiple times your touch, your healing touch. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι εσύ, Κύριε, and this is why we know είσαι ο θεραπευτής μας, Άγιε Θεέ μου. You are our healer, αυτή my God. Την ώρα προσεύχομαι, Κύριε, so right this moment I'm το praying, χέρι Lord, της θεραπείας σου να αγγίξει τον κάθε έναν, Κύριε, that the hand of your healing, my Lord, will και touch κάθε every ασθένεια, single person. Κάθε αρρώστια να εξαφανιστεί από αυτόν τον χώρο. And every sickness, every disease will disappear from this place. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus Christ.